Ο στρατός των ΗΠΑ επέλεξε το νέο του τακτικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος και υπέγραψε συμβόλαιο με την κατασκευαστική AeroVironment για την παράδοση του ντρόν μεσαίας κλίμακας Jump 20. Η αμερικανική κατασκευαστική μη επανδρωμένων εναέρων οχημάτων AeroVironment ανακοίνωσε πως υπέγραψε συμφωνία με τον Αμερικανικό στρατό στις 18 Αυγούστου του 2022 για την πρώτη δόση προμηθειών του προγράμματος Future Unmanned Aircraft System, δηλαδή μελλοντικό μη επανδρωμένο σύστημα αεροσκάφους. Όπως σημειώθηκε από την εταιρεία, το συμβόλαιο περιλαμβάνει την αγορά, την δοκιμή και την παράδοση ενός μεσαίας κλίμακας μη επανδρωμένου συστήματος αεροσκάφου Jump 20 σε μια επιλεγμένη ομάδα μάχης ταξιαρχίας του στρατού και σε σχετικές υπηρεσίες. Προφανώς, η Αμερικανική Εταιρεία Ανάπτυξης και Παραγωγής Drone θα παρέχει εκπαίδευση και υποστήριξη. Με την πρώτη δόση προμηθειών του προγράμματος μελλοντικού μη επανδρωμένου συστήματος αεροσκάφους, ο Αμερικανικός στρατός θα δοκιμάσει και θα υιοθετήσει το Jump 20 σε επιταχυμένο πρόγραμμα ως αντικατάσταση του μη επανδρωμένου RQ-7B Σάντου, το οποίο χρησιμοποιείται τώρα από ομάδες μάχης ταξιαρχίας. Είπε ο Γκόρι Κοσέπιαν, αντιπρόεδρος της AeroVironment και γενικός διευθυντής του τμήματος γραμμών παραγωγής για τα μη επανδρωμένα συστήματα αεροσκαφών μεσαίας κλίμακας της εταιρείας. Το αποδεδειγμένο σε μάχη Jump 20 αποτελεί μια λύση ταχείας ανάπτυξης για το στρατό, ικανή να απογειώνεται και να προσγειώνεται κάθετα και να επιχειρεί χωρίς την ανάγκη διαδρόμου προς απογείωσης. Η ικανότητα του να παρατάσσεται, να επιχειρείται και να υποστηρίζεται παντού είναι ένα πλεονέκτημα που αλλάζει τις ισορροπίες στη μάχη σε καταστάσεις και σκηνικά όπου ο εχθρός έχει εισβάλει ή καταστρέψει δομές. Το AeroVironment Jump 20 είναι το πρώτο μη επανδρωμένο σύστημα αεροσκάφου σταθερών πτερήγων με δυνατότητα κάθετης απογείωσης και προσγείωσης, το οποίο θα παραταχθεί εκτεταμένα για την υποστήριξη των δυνάμεων του Αμερικανικού στρατού. Ιδανικό για επιχειρήσεις πολλαπλών αποστολών, το Jump 20 παραδίδει αυτονομία άνω των 14 ωρών και τυπικό επιχειρησιακό βεληνικές 185 χιλιόμετρων. Όπως προαναφέραμε, δεν χρειάζεται διάδρομο προς απογείωση για να επιχειρήσει. Το σύστημα μπορεί να συναρμολογηθεί έτσι ώστε να γίνει επιχειρησιακό μέσα σε λιγότερα από 60 λεπτά, χωρίς την ανάγκη για εκτόξευση ή εξοπλισμό ανάκτησης. Το drone έχει επίσης την πολύ χρήσιμη χωρητικότητα φορτίου 13,6 κιλών. Το Jump 20 διαθέτει επίσης αυτόματο πιλότο και σύστημα ελέγχου εδάφους, όπως και μια αρχιτεκτονική η οποία μπορεί να ρυθμιστεί και να προσαρμοστεί σε μεγάλο βαθμό. Η πλατφόρμα είναι τέλος αρθρωτή, με αποτέλεσμα να μπορεί να διαμορφωθεί ανάλογα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις ή τις ανάγκες του πελάτη. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλιο με την άποψή σας.